Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα και μετά θα πάμε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα που πιστεύω ενδιαφέρει όλους εμάς, αλλά πρωτίστως τον τόπο μας. Ο σχολιασμός μου είναι για το θέμα αυτού του τραγικού συμβάντος με το πολεμικό μας πλοίο. Τα χρήματα, κυρίες και κύριοι, είναι πολλά. Αλλά αυτό το οποίο δεν αντικαθίσταται είναι οι ζωές των ανθρώπων. Εάν ήταν μόνον το θέμα των χρημάτων, η Ελλάδα ευτυχώς και εκφύσεως, όπως τόσες φορές έχουμε αποδείξει, έχει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά οι ζωές των Ελλήνων και των νέων ανθρώπων είναι λίγες, πολύ λίγες, συγκριτικά με άλλες χώρες. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Κύριε Τσοχατζόπουλε, έπρεπε να έχεις παραιτηθεί. Κύριε Αρχηγέ του Ναυτικού Επιτελείου, έπρεπε να έχεις παραιτηθεί. Κύριε Αρχηγέ του Στόλου, έπρεπε να έχεις παραιτηθεί. Και κύριε Αρχηγέ αυτών των ασκήσεων, ποιος ήταν ο προϊστάμενος, έπρεπε να έχεις παραιτηθεί και έπρεπε να έχετε παραπέμψει ήδη, κύριε, στο ναυτοδικείο αυτούς όλους οι οποίοι ήσαν υπεύθυνοι για την υπόθεση αυτήν την πρωτοφανή στα ναυτικά χρονικά, θα έλεγα, του κόσμου. Το να προσπαθείτε, κύριε, να επιρρύψετε ευθύνες εις τον καπετάνιο του εμπορικού πλοίου, αυτό είναι αδιανόητον. Οι Εγγλέζοι, κυρίες και κύριοι, έχουν ένα, θα έλεγε κανένας, ρητό στην ναυτική τους ορολογία. Μην ξεχνάμε ότι μετά τους Έλληνες θα μπορούσε να πει κανένας ότι στο παγκόσμιο προσκήνιο αυτοί οι οποίοι έκαναν τα μεγάλα ναυτικά κατορθώματα ήταν οι Εγγλέζοι, βέβαια με τους Ισπανούς μαζί, τους Πορτογάλους. Αλλά οι Εγγλέζοι οπωσδήποτε έχουν μια πολύ μεγάλη παράδοση και αυτοί εκ της διδαχής της ελληνικής φιλοσοφίας στα θέματα αυτά τον Ρίκο τον 8ο, όπου μου δίδεται η ευκαιρία εδώ να σας πω, το έχω ξαναπεί αλλά δεν βλέπετε να το επαναλάβω, ότι η Μεγάλη Βρετανία έγινε μεγάλη στο θέμα της ναυτικής δυνάμεως και κοσμοκράτηρα, διότι ακριβώς επέρασε ένα νόμο τότε επί Ελισάβετ της Μεγάλης, 1558-1603 είναι η ημερομηνία της Ελισάβετ της Μεγάλης, όπου το πρώτο παιδί έπαιρνε όλη τη γη, το δεύτερο παιδί πήγαινε υποχρεωτικός στη θάλασσα, μιλάμε πάντα για τα αρσενικά παιδιά, το τρίτο παιδί πήγαινε στην εκκλησία, διότι ο Ρίκος ο 8ος τσακώθηκε με τον Πάπα και ήθελε να κάνει την αγγλική εκκλησία για να γλιτώσει από την επιρροή του Πάπα και πράγματι έγινε η αγγλικανική εκκλησία όπως όλοι γνωρίζετε. Το τρίτο λοιπόν αρσενικό παιδί πήγαινε στην εκκλησία για να κάνει ισχυρή και καλή εκκλησία η Αγγλία να πολεμήσει τον Πάπα. Το τέταρτο αρσενικό παιδί αν υπήρχε στη θάλασσα, το πέμπτο στη θάλασσα, το έκτο. Δηλαδή το μεν πρώτο παιδί πήγαινε υποχρεωτικός στη γη για να μην κατακερματιστεί η γη, αυτό το οποίο συνέβη στη Γαλλία φερρυπίν και έχουν ακόμα γεωργικά προβλήματα. Και το τρίτο παιδί πήγαινε στην εκκλησία. Όλα τα άλλα αρσενικά παιδιά πήγαιναν υποχρεωτικώς στη θάλασσα για να μάθουν την τέχνη μέγατο της θαλάσσης κράτος κατά Θουκυδίδην. Στην υπόθεση λοιπόν αυτή οι Εγγλέζοι λένε το εξής: green to green, red to red, go ahead. Το βράδυ δηλαδή, όταν βλέπεις πράσινο, ξέρετε τα πλοία, όπως και στα εισόδους των λιμένων, υπάρχει το πράσινο και το κόκκινο φως. Εάν λοιπόν βλέπεις, λέει, πράσινο στο πράσινο και κόκκινο στο κόκκινο, προχώρα άφοβα. Το βράδυ δεν βλέπεις τίποτα στη θάλασσα. Δεν ξέρω πόσοι έχετε την πείρα αυτή να έχετε ταξιδέψει βράδυ. Το βράδυ στη θάλασσα δεν βλέπεις τίποτα απολύτως. Μπορεί να είναι κοντά σου, ξέρω εγώ, 100 μέτρα ένα καράβι και αν δεν έχει φώτα δεν βλέπεις τίποτα απολύτως. Έτσι λοιπόν, green to green, red to red, go ahead. Πράσινο σε πράσινο και κόκκινο σε κόκκινο, προχώρα άφοβα, δεν τρακέρνεις. Μα το πολεμικό μας πλοίο δεν είχε φώτα καθόλου, κυρίες και κύριοι. Και είναι αδιανόητο. Ένα πολεμικό πλοίο. Με όλα τα σύγχρονα μέσα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε άσκηση πολεμική. Να το εμβολίζει σταματημένο ένα οχηματαγωγό της ακτοπλοείας μας. Αυτό είναι αδιανόητο. Και είναι ντροπή σας που προσπαθείτε να επιρρύψετε ευθύνες. Θα έπρεπε αντρίκια και θαραλέα να πείτε ναι, είμαστε ηλίθιοι, είμαστε ανεκπαίδευτοι, είμαστε οτιδήποτε θέλετε, αλλά δεν μπορείτε τα δικά σας ευθύνες, κύριοι του πολεμικού ναυτικού, να τα συμπερίψετε σε έναν αθώο, ξεκάθαρα άνθρωπο, ο
ο οποίος δεν έχει καμία ευθύνη και καμία σχέση με το θέμα αυτό. Έπρεπε να σας κυνηγάει, να προσπαθεί να σας βυθίσει, να σας εμβολήσει δηλαδή το όχημα το ΟΟΟ και να μην μπορεί. Αυτό το οποίο συνέβη είναι μια ξεκάθαρη, θα μπορούσε να πει κανένας, απόδειξη ότι η ετοιμότης και η εκπαίδευση σήμερα των ενόπλων δυνάμεων μετά τα τραλαγιαφικά τα οποία έχει κάνει ο κύριος Καραμαλής και η Λυπή, όπου μόνον κομματική σκοπιμότης υπάρχει σε όλα τα θέματα και τίποτε άλλο, το συμφέρον της πατρίδος έχει πάει πίσω. Και σαν αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο είδαμε. Τώρα, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ, κύριε Τσοχαντζόπουλε, μαζί σου προσωπικώς δεν έχω τίποτα. Αλλά από τη στιγμή που επλήρωσες 29.000 δραχμές για να μην υπηρετήσεις τα ενόπλους δυνάμεις της πατρίδας μας, εάν δεν κάνω λάθος, είναι Πλούταρχος, ο οποίος λέει «Εις ότινος τα ότα δεν ηχήσουν επολεμικές σάλπιγγες, ούτως αναξιόπιστος τα θεωρείται». Ή Ηράκλητος, κύριε, αλλά αυτό είναι βέβαιο. Και ο Σοκράτης είχε λάβει μέρος σε όλες τις αθηναϊκές εκστρατείες και είτο τιμή εις τον Αθηναίο πολίτη να αγοράσει την πανοπλία του. Από τη στιγμή λοιπόν, κύριε Τσοχαντζόπουλε, που δεν υπηρέτησε στα ενόπλους δυνάμεις, δεν έπρεπε επουδενή λόγο από πλευράς ηθικής να δεχθείς να αναλάβεις τη θέση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης. Βέβαια, μου τηλεφώνησε κάποιος και μου είπε ότι ούτε ο Αρσένης έχει υπηρετήσει τα ενόπλους δυνάμεις. Αυτό δεν το ήξερα και δεν το λέω. Μου είπανε ότι ούτε και αυτός. Οπότε, τότε τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Φαίνεται, κύριε και κύριοι, ότι υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα εις βάρος του τόπου, το οποίο και θα αποδείξω τώρα σε έναν, θα έλεγα, το σπουδαιότερο τομέα από πράγμα μεταπηδικής στο θέμα της βιομηχανίας. Ως εκ τούτου, κύριε Σιμίτη, δεν φτάνει ότι είσαι ανέντιμος και ψεύτης, διότι τίποτε από αυτά τα οποία προεκλογικώς είπες δεν τηρείς σήμερα, αλλά πρωτίστως κάνεις και αυτό το ολίσθημα των ηθικών, ότι έβαλες Υπουργό Εθνικής Αμήνης να προείσταται των στρατηγών και όλων των ενόπλων δυνάμεων ένας άνθρωπος που δεν υπηρέτησε ούτε φαντάρος. Αν είχε υπηρετήσει έστω και φαντάρος, τότε θα είχε το ηθικό δικαίωμα. Και ξέρετε, κυρίες και κύριοι, θλίβομαι ειδικά, διότι το θέμα της ηθικής, αυτό, το ξεκάθαρο θέμα της ηθικής, είναι το πρώτιστον με το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Ενθυμίστε από τους αλόγους Πλάτωνος και τα γραπτά, όταν πήγε ο Κρήτον εις τον Σοκράτη και το είπε ότι λαδώσανε το φύλακα για να φύγει, και το λέει ο Σοκράτης, τι την ικάδε αφήξε ο Κρήτον, τι ήρθες να κάνεις Κρήτον, λέει, λαδώσαμε το φύλακα να φύγει, δάσκαλε, όχι, λέει, θα φέρετε ένα νόμο μαθή ο οποίος θα μου αποδείξει ότι έχω το δικαίωμα να παραβώ τους νόμους της πατρίδος και τότε θα το πράξω. Αλλά η γνώμη σας, η υποκειμενική, δεν μετράει. Η δημοκρατία των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι, είναι το αξιοκρατική. Εάν δεν φιλοσοφήσεις οι βασιλείς και δεν βασιλεύσουσι οι φιλόσοφοι, γνησίωστε και ικανός και δεν ξυμπέσει εις ταυτόν πρόσωπον δύναμις τε πολιτική και εξουσία και φιλοσοφία, δεν θα πάψουν τα δυνάτων πόλεων δοκό δε και ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Πλάτων, πολιτεία, γνησίως τε και ικανός. Η γνησιώτης και η ικανότης από κοινού. Γνησιώτης μόνη της και ικανότης μόνη της, πρωτίστως σήμερα, διότι εγώ δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι ο κύριος Σιμίτης δεν είναι ικανός, αλλά δεν είναι γνήσιος για το συμφέρον του τόπου. Και με αυτό το μικρό σχολιασμό για αυτό το τραγικό συμβάν, το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί κανένας να το εξαλείψει, θα έλεγα μάλιστα το αντίθετο θα έπρεπε να γίνεται, για να διδασκόμεθα από τα τραγικά μας αυτά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο, θα υπενθυμίσω ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους, τις οικογένειες αυτών των άδικο χαμένων από τις μπρουδολογίες σας, αυτούς πρέπει να τους φροντίσετε. Και να μην αρχίσουμε εκείνα τα γραφειοκρατικά ότι λείπουν τα ένσημα ή δεν ξέρω τι και τούτα και τα χρόνια και τα δευτερόλεπτα, διότι οι οικογένειες και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων
πρέπει να επιβιώσουν και επιβιώνουν από τον πενιχρότατο μισθό τον οποίο τους δίνατε. Και θα φτάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της βιομηχανίας. Θυμόσαστε την περασμένη φορά που είχα δώσει τις αποδείξεις, είχα τα δύο κουτιά εδώ πέρα, αλμπών χροπή. Μέχρι πέρυσι το έβγαζε η καρτική LVP με κάτω των 10 δραχμών αναχάπη και σήμερα το βγάζει η πολυεθνική Ingelheim Boehringer με 40,6 δραχμές το χάπι. Ήθελα να ξέρω, περίμενα και πίστευα ότι εσείς οι Γερμανοί έχετε κάποια τσίπα μέσα σας. Πώς καταδέχεστε ένα τέτοιο έγκλημα κατά του ελληνικού λαού? Θα μου πείτε, πολλά ζητάς κύριε Σοφιανόπουλε. Ναι, στο θέμα της ηθικής πολλά ζητάω. Βεβαίως υπάρχει και το άλλο, το μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, αλλά εδώ δεν τίθεται θέμα για τον εαυτό μου ή για άλλους, εδώ τίθεται θέμα της πατρίδος και αυτό είναι ιερά υποχρέωση όλων μας να αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά. Διαβάζω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από το χρηματιστήριο, από την εφημερίδα Εξουσία, 3η 5 Νοεμβρίου του 1996, το εξής. Πονοκέφαλος στα φάρμακα. Το γνωστό παυσίπονο αλγών επανακυκλοφορεί στην αγορά υπό τη σκέπη ξένης εταιρείας. Μικρή λεπτομέρεια. Η τιμή του παρουσιάζει αύξηση 300% από 9 δραχμές στο δισκείο πήγε στις 40. Το κεφάλι μου, τελίτσες, δηλαδή πονοκέφαλος. Με τη μόνη διαφορά, κυρία Εξουσία, ότι τόσα μαθηματικά παιδιά έπρεπε να ξέρετε ότι είναι 4 φορές και κάτι το 40 στο 9. Και άρα δεν είναι 300% η αύξηση, αλλά είναι 400%. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι ο δαίμον του τυπογραφείου που ευθύνεται γι' αυτό. Μία λοιπόν μεγάλη από το 1883 ιδρυθήσα ελληνική βιομηχανία, όχι μόνο διελήθη από τον κύριο Σιμίτη, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Έβερτ, τον κύριο Βαρβιτσιώτη, πρωτίστως τον κύριο Βαρβιτσιώτη, τα έχω αποδείξει αυτά, τον κύριο Παπανδρέου, το Μακαρίτη, δεν με ενδιαφέρει είναι Μακαρίτης ή όχι, εγώ ξέρω τα εγκλήματα που έκανε κατά του τόπου και ούτω καθεξής, όλοι αυτοί, κύριο Μητσοτάκης, μάλιστα κύριε Μητσοτάκη. Θυμάσαι, είχαμε κουβεντιάσει κύριε Μητσοτάκη και οι δυο μας. Και όταν έγινες μέγας και τρανός, όταν ήθελες να σε βοηθήσει ο πολιτικός τότε με το κόμμα των Νέων Φιλελευθέρων, και όταν έγινες μέγας και τρανός που ενώ το Νοέμβριο του 1977 έλεγες ότι όπου Καραμαλής ήσουν χάος, τον Απρίλιο του 1978 ήσουν υπουργός συντονισμού του κύριου Καραμαλή. Περίεργο, η ηθική εκεί, σήμερα βριζόμαστε και την άλλη μέρα είμαστε αγκαλιά. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας κύριε και κύριοι. Ναι, προσωπικώς μίλαγα με τον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, και εσύ κύριε Μητσοτάκη ευθύνεσαι για όλα αυτά. Άλλαξες τους πράσινου φρουρούς του κύριου Παπανδρέου και έβαλες τους μπλε φρουρούς όταν έγινε κυβέρνηση το 89 και βεβαίως εκείνο το παραμυθάκι, το προεκλογικό Φιλελευθέρα Νέα Δημοκρατία πήγε και αυτό εις τας καλένδας. Έτσι λοιπόν διαλύσατε μία από τις αρχαιότερες βιομηχανίες του κόσμου, κυρίες και κύριοι. Είναι ελάχιστες οι βιομηχανίες στον κόσμο οι οποίες λειτουργούσαν συνεχώς πάνω από 110 χρόνια με τέτοια ανωδική πορεία, τόσο από πλευράς προϊόντων αλλά πρωτίστως από πλευράς ποιότητος, αποδεκτή παγκοσμίως. Διότι η ποιότητα των προϊόντων χροπή ή το παγκοσμίως αποδεκτή απόδειξη ότι μια κολοσσία πολυεθνική εταιρεία, η Boehringer Ingelheim, δέχθηκε να κυκλοφορήσει με το όνομά της το γνωστότατο παυσίπονο αλγών που πιθανώς είναι το καλύτερο αναλυτικό παυσίπονο του κόσμου. Και υπενθυμίζω ότι εγώ ήμουν παιδάκι όταν ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου και η θύη μου επί 2 μήνες εσυσκέπτονται καθημερινώς να βρούνε το νέο όνομα του νέου φαρμάκου, διότι η σύνθεση του αλγών δεν είναι συμπτωματικό πράγμα, πήρε χρόνια για να γίνει, σε πειράματα, σε κουνέλια, σε ποντίκια, για πυρετογόνα, για αναλογίες, για έτσι αλλιώς δεν είναι, τα πετάξαμε και ό,τι βγήκε, γι' αυτό έχει αυτή την καταπληκτική δράση σαν αποτέλεσμα φαρμακολογικό του αλγών.
και τελικώς εδόθη το όνομα Άλογος από το Άλογος, Πόνος, Αλγούν. Τα ξανάπα, αλλά δεν βλάπτει να τα ξαναπώ σε όσους δεν τα ακούσανε, για να ξέρουν το έσχος αυτό της χώρας, πως προδίδεται η ελληνική πνευματική ιδιοκτησία, η ελληνική βιομηχανία. Διαλύσατε, κύριε Τυχροπή, για να δώσετε τα προϊόντα της στις πολυεθνικές με ζημία του Ταμείου της Χώρας συναλλαγματικός εκατομμυρίων δολαρίων. Περίπτωσης πρώτη, χροπή. Περίπτωσης δευτέρα. Έχω εδώ, κυρίες και κύριοι, έτσι. Αυτό είναι το βήμα 3 Νοεμβρίου 1996. Η βιομηχανία των Αγγελόπουλων, η πρώτη στον κόσμο που εγκατέστησε μηχανές συνεχούς χύτευσης χάλιβα, μετατρέπεται σε εισαγωγική εμπορική εταιρεία. Έσβησε η χαλιβουργική. Πώς δημιουργήθηκε και πώς καταραίει η μεγαλύτερη ελληνική χαλιβουργία. Και εδώ είναι οι τρεις. Μπορεί να έρθει κάποιος να μεγενθύνει, παρακαλώ. Εδώ είναι οι τρεις Αγγελόπουλοι, τους βλέπετε, και θα σας πω και ένα περιστατικό εδώ. Για μεγενθύνετε λίγο, σας παρακαλώ, αυτό εδώ. Είναι οι τρεις Αγγελόπουλοι, ο δολοφονηθής από την 17 Νοέμβρη. Αυτή είναι η χαλιβουργία, βλέπετε εδώ πέρα, ο χωροσός αυτός. Και δείξτε, να το πάω εγώ εκεί. Είναι οι τρεις Αγγελόπουλοι, είναι ο καθηγητής, εδώ είναι ο καθηγητής, ο δολοφονηθής από την 17 Νοέμβρη και ο μόνος επιζών σήμερα της οικογενείας. Από την Πελοπόννησο, την ορεινή Αρκαδία, ξεκινήσαν οι άνθρωποι αυτοί και φτιάξανε ένα τεράστιο βιομηχανικό οικοδόμημα, το οποίο, ευχαριστώ πολύ, αλλά θα ήθελα και το τηλέφωνο μετά να μου δώσετε, αν προλάβουμε και μερικά τηλέφωνα. Θα σας διαβάσω μόνο ένα μικρό σημείο. Την ίδια περίοδο η πίεση από το εισαγωγικό εμπόριο μεγαλώνει. Η χαλιβουργική υπό την ηγεσία πλέον του Παναγιώτη Αγγελόπουλου δεν σταμάτησε ποτέ να επενδύει και να εξυγχρονίζεται, κατά πολύ λιγότερο όμως από τον παλιό καιρό. Είχε αρχίσει ήδη να αναζητεί μεγάλες αγορές στο εξωτερικό κτλ. Κτλ. Το ίμιση σχεδόν της παραγωγής εξάγεται στην Ιταλία, σε άλλες χώρες Δυτικής Ευρώπης και σε χώρες της Απανατολής. Και για να μην σας διαβάσω λεπτομέρειες, ένεκα της ελληνικής κρατικής, έχουμε διαφημίσεις. Τι να κάνουμε, και έχουμε και διαφημίσεις. Ένεκα της κρατικής πολιτικής, οι ξένες χώρες επιδοτούσαν τις χαλιβουργίες τους για να μην κλείσουν. Η κοινή αγορά έλεγε να κλείσει η ελληνική χαλιβουργία, διότι εδώ είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Ξέρετε ότι οι Αγγελόπουλοι είναι αυτοί οι οποίοι χρηματοδότησαν και την επισκευή γενικώς του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως. Και μετά το δελτίο ειδήσεων θα σας πω ένα περιστατικό με τον καθηγητή τον Αγγελόπουλο, όταν ήταν διοικητής της Εθνικής Τραπέζης. Θα προχωρήσουμε λίγο στο θέμα της χαλιβουργίας και θα πάμε στην πειραϊκή οριχαλκουργία. Πως σήμερα η ΕΙΔΑΠ, δια το γνωστόν θέμα, κατά πάσα πιθανότητα μίζες, διότι δεν βλέπω τίποτε άλλο, θέλει να σβήσει και να εξαφανίσει από το πρόσωπο της Ελλάδος μια ωραιοτάτη ελληνική βιομηχανία προς όφελος πάλι πολυεθνικών. Σε λίγο, κύριε και κύριοι, πάλι μαζί. Για σας που αναζητάτε μια πραγματική πληροφόρηση. Για σας που θέλετε την αλήθεια των γεγονότων πριν από τα γεγονότα. Για σας, τους αληθινούς αναγνώστες και όχι τους αγοραστές κουπονιών. Υπάρχει μια εφημερίδα που απευθύνεται σε εσάς, τους απαιτητικούς πολίτες. Η Ελεύθερη Ώρα. Η εφημερίδα που σέβεται τους αναγνώστες της 16 χρόνια τώρα. Η εφημερίδα που αντιστέκεται στα σημεία των καιρών. Η εφημερίδα που ενημερώνει σωστά, χωρίς κυτρινισμούς και ιδεολογία. Ελεύθερη Ώρα. Η καθημερινή απογευματινή εφημερίδα με γνώμη και άποψη. Ελεύθερη Ώρα. Η δική σας εφημερίδα. Έχετε πρόβλημα υγρασίας? Γνωρίστε τον οργανισμό Μονάνσον Ελλάδος. Η πολιετής πλάτη και η υγιεινή εργασία.
λύνει το πρόβλημά σας μια για πάντα. Μονώσεις, στεγανοποίησεις, σε ταράτσες, τείχους, υπόγεια, δεξαμενές, πισίνες και παντός είδους μονωτικές εργασίες με τα καλύτερα ευρωπαϊκά υλικά. Γνωρίστε τώρα τον Οργανισμό Μονώσεων Ελλάδος. Τηλεφωνήστε 52 24 734. Μα είναι δυνατόν. Το νεοπυρετικό Beyond χαρίζει σε όλους 307.000 δραχμές για καταπληκτικές αγορές. Πιστέψτε το. Είναι δυνατόν. Beyond. Πέρα από τα συνηθισμένα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα. Για σας που προσέχετε τη γραμμή σας, υπάρχει ένα Total με 0% λιπαρά, 0% ζάχαρη και ολόκληρα κομμάτια φράουλας και ροδάκινου. Μια μοναδική απόλαυση που κάνει καλό στη γραμμή σας. Total 0% με φρούτα, χωρίς ζάχαρη. Απολαύστε τα. Και τώρα, στις τρεις συσκευασίες, 100 δραχμές έκπτωση. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα σας διαβάσω αυτό το οποίο παίζει ρόλο, διότι πρέπει να ξέρετε ότι τίποτα δεν είναι συμπτωματικό. Υπάρχει πάντοτε η αιτιολογία. Δεν συμβαίνει κάτι έτσι από μόνο του. Σας διαβάζω λοιπόν. Είναι επίσης η περίοδος όπου οι τέσσερις βασικές χαλιγουργίες της Ελλάδος αρχίζουν να επικρίνουν τα οικονομικά υπουργεία για παροχή αθρώων αδειών εισαγωγής χαλιγουργικών προϊόντων από τρίτες χώρες και να ζητούν ευνοϊκότερη τιμολόγηση από τη ΔΕΗ, αναφέροντας ότι η Ιταλική χαλιγουργία προμήθευε την ηλεκτρική ενέργεια στη μισή τιμή από την ελληνική. Η παραγωγή της χαλιγουργικής, στην οποία ηγετικό ρόλο έχει αναλάβει πλέον η τρίτη γένεια των Αγγελόπουλων, το 1994 μειώνεται ακόμα περισσότερο, όπως και ο αριθμός των εργαζομένων. Το επόμενο έτος, το 1995, οι τιμές ανακάμπτουν, αλλά η παραγωγή μόλις που ξεπερνά τις 725.000 τόνους. Την περίοδο 1994-1995 στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι άδειες εισαγωγής χαλιγουργικών προϊόντων μειώνονται κατά 10%, αλλά στην Ελλάδα αυξάνονται κατά 98%. Προσέξτε. Την περίοδο 1994-1995 στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι άδειες εισαγωγής χαλιγουργικών προϊόντων μειώνονται κατά 10%, αλλά στην Ελλάδα αυξάνονται κατά 98%. Δεν μου λες, κύριε Σημίτη, κυρία και κύριε Παπανδρέου, ποιος είναι η κυβέρνηση το 1994-1995, η Μαρίκα η Πενταγιώτησα? Δεν τρεπόσαστε, ωραία. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι, πολιτική όφελος των πολυεθνικών και των άλλων καρτών εις βάρος της ελληνικής βιομηχανίας. Μιλάτε για θέσεις εργασίας, παραμύθια της χαλιμάς, και οι θέσεις εργασίας της Ελλάδος υπήρχαν και τις διαλύσατε. Εσύ, κύριε Μητσοτάκη, μας έπρεξες με τα πακέτα Ντελόρ, παραμύθια της χαλιμάς. Μα η Ελλάδα ήταν γεμάτη πακέτα Ντελόρ. Πήρα εκεί, πατρα εκεί, ένα πακέτο Ντελόρ. Χροπή, άλλο πακέτο Ντελόρ. Βόμβικας, άλλο πακέτο Ντελόρ. Μαλκότσης, άλλο πακέτο Ντελόρ. Χαλιβουργή, άλλο πακέτο Ντελόρ. Χαρτοπία των κεφάλαδων, άλλο πακέτο Ντελόρ. Η Νάμκο στη Θεσσαλονίκη, άλλο πακέτο Ντελόρ. Γεμάτη πακέτα Ντελόρ ήταν η Ελλάδα, τα οποία τα διαλύσατε εσείς και πάτε και ζητιανεύετε και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Γεμίσατε τη χώρα από αργόσχολους και από δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι βαράνε μύγες, διότι δεν φταίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, τίποτα δεν τους δίνεται. Είναι αδιανόητο, κύριε και κύριοι, να μειώνουν οι άλλες χώρες τις άδειες εισαγωγής για να μην κλείσουν οι χαλιβουργίες τους και η Ελλάδα να τις αυξάνει κατά 98% από οποιοδήποτε μέρος της γης. Και σαν αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, μην ξεχνάτε τους τόκους τόκων του κύριου Εύερτ, αυτού του αρχιπρακτορίσκου, ο οποίος πήρε το 1 εκατομμύριο και το έκανε 32 δις και ακόμα δυστυχώς περνάει στα ψηλά και ούτε έχουν κλονιστεί τα μυαλά των Ελλήνων να καταλάβουν τι ήταν αυτό το αρχιέγκλημα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος κοκορεύεται σήμερα και κόπτεται, και όλοι οι άλλοι, αντί να του βγάζουν στη φόρα αυτό ότι διέλυσε την οικονομία της χώρας, περί άλλα τη βάζουν, διότι και εσύ, κύριε Σουφλιά, από τα ίδια είσαι. Απλώς η καρεκλίτσα σε ενδιαφέρει. Και για το Υπουργείο Παιδείας και για την Παιδεία τα ίδια έκανες, ψέματα λέγατε στον κόσμο, ενώ δεν μπορούσατε να αλλάξετε το Σύνταγμα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, όταν κανένας αναλογίζεται τα συμβαίνοντα στον τόπο του, αυτά τα τραγικά συμβαίνοντα, τα οποία περνάνε έτσι, λες, όπως κάποιος που πάει λέει, άντε να πάω να πιω έναν καφέ στο καφενείο, όση σημασία έχει για την Ελλάδα ο καφές που πίνει ο κάθε τυχόν Έλλην πολίτης σε ένα καφενείο, άλλη τόση σημασία έχουν οι διαλύσεις των κολοσσιαίων ελληνικών βιομηχανιών
και ουδείς συγκινείται. Οι εργαζόμενοι παραπονούνται, αλλά είναι οι πρώτοι οι οποίοι συνέδραμον τη διάλυση των βιομηχανιών με τις εντολές του κ. Χαρίλαου και της κυρίας Παπαρίγα. Βεβαίως όλα αυτά θα μου πεις, τα ξέρουμε. Αν τα ξέρουμε όμως, ξέρει ο Έλληνας πολίτης ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον τόπο του? Εχθές μιλούσα στη Θεσσαλονίκη με κάποιον ο οποίος φέρνει μηχανήματα από τη Γερμανία, κάτι τσάπες, κάτι γκρέιντερ, κάτι μπουλτόζες, χαλασμένα, τα επισκευάζει εδώ και τα ξαναπουλάει και βγάζει ένα μεροκάμα. Το λέει, δεν μπορούμε πλέον να ζήσουμε. Του λέω, ρε φίλε, από πού είσαι? Μου λέει, είμαι από τον Εύρο. Α, του λέω, από τον Εύρο. Και γιατί τον παράτησε τον Εύρο? Βέβαια, εγώ τα έκανα επίτηδες για να καταλάβει, δεν είχε καταλάβει περί τίνος πρόκειται ακόμα ο άνθρωπος. Λέει, έφυγα το 65. Γιατί έφυγες το 65, ρε φίλε, του λέω, από τον Εύρο? Διότι ο πατέρας μου με τη μάνα μου τσακωνόντουσαν, μου λέει, ότι δεν είχαμε ούτε να φάμε. Και τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου? Λέει, ήταν γεωργός και κτηνοτρόφος. Θυμόσαστε, κύριε και κύριοι, πόσες φορές τα έχω αναλύσει. Κύριε Καραμαλή, ακούς, η δικιά σου η πολιτική, της ερέην της εποχής εκείνης, όπου δια της αγορανομίας καθήλωσε τις τιμές των πρωτογενών προϊόντων και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να ζήσουν, παρατήσαν τα χωράφια τους και τα κοπάδια τους και τις αγελάδες και τα μοσχάρια τους και οτιδήποτε άλλο ήσαν η θέση να παράγουν, το οποίο σήμερα εισάγουμε, για να πάνε να γίνει τι, με τα πράτε νεροκοβαλιτέ των Γερμανών, να παίρνουμε χαλασμένα σάπια και καταστραμμένα μηχανήματα τη Γερμανία, να τα φέρνει ο άνθρωπος εδώ να σκοτώνεται, μου λέει, δουλεύω 14 ώρες την ημέρα, να λύνω και να δένω μηχανές. Τα χέρια του λες και ήταν λίμες, άμα σε έπιανε έτσι σου κόβε το χέρι. Τέτοια χέρια είχε ο άνθρωπος από τη δουλειά. Βέβαια δεν ξέρω ποιος δημόσιος υπάλληλος δουλεύει έτσι. Και επαναλαμβάνω, δεν τάχω με τους δημοσίους υπαλλήλους. Τους φτιάξανε έτσι να μην προσφέρουν τίποτα. 800 τόσες χιλιάδες. Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ένα σατανικό σχέδιο το οποίο επευλήθη στον τόπο εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι συμπτωματικό. Τα σημεία των καιρών, αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα να εξελίσσονται, είναι, αν θέλετε, το τελευταίο σκηνικό της διαλύσεως αυτής της τελευταίας ικμάδας της παραγωγικής ικανότητας της χώρας σε όλους τους τομείς, πρωτογενείς, γεωργικούς, κτηνοτροφικούς, αλλά και δευτερογενείς και τριτογενείς, ώστε η χώρα να γίνει η χώρα των γκαρσονιών, αλλά πρωτίστως τι, και την τελευταία αποταμίευση του Έλληνα πολίτου να μας τη φάνε τι, τα καζίνα. Ο κύριος Σιμίτης δεν είναι μόνο ανέντιμος στις βιομηχανίες, μαζί και βέβαια και με τη Νέα Δημοκρατία, διότι όλοι μαζί το έχουν σχεδιάσει αυτό το κόλπο, όπου τα λεφτά της Ελλάδος και του μόχθου του ελληνικού λαού διά των καζίνων οδεύουν στο εξωτερικό. Είναι ηθικώς απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο να προκαλείς τον Έλληνα πολίτη διά ενός καζίνου, να το διαφημίζεις, να κάνεις, να δείχνεις, να δώσεις στους ξένους αυτή τη δυνατότητα να έρθουν εδώ να διαλύσουν και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη εκ της φυσικής αυτής, αν θέλετε, βίβερε περικολοζαμέντε, το ζήν επικινδύνος και ο τζόγος και τα λοιπά, το επικίνδυνος στον άνθρωπο είναι μέσα στο αίμα του και πρωτίστως του Έλληνος. Και επειδή το θέμα της χαλιγουργίας είναι πολύ μεγάλο, θα σας πω εδώ πέρα μια πολύ μικρή ιστορία με τον Αγγελόπουλο, τον καθηγητή πλέον, ο οποίος τότε, τη δεκαετία του 70, ήταν διοικητής της Εθνικής Τραπέζης και διευθυντής στην βιομηχανική πίστη τη λεγόμενη, όπως είναι ο τραπεζικός όρος, από εκεί δηλαδή που υπήρχε η συναλλαγή και η συνεργασία των βιομηχανιών μετά της τραπέζης της Εθνικής στο θέμα των διανοίων και πιστώσεων κτλ. Ήταν ο κύριος Κούμπας, ο πατέρας του κύριου Κούμπα σήμερα που έχει τις ασφάλειες κτλ. Λοιπόν, μας εξεδίαζε τότε η Εθνική Τράπεζα με τον διοικητή, τότε το διευθυντή του του καταστήματος του κεντρικού στον Πειραιά, τον κύριο Μαούνη, και έλεγε ότι αν δεν μας φέρετε τις μετοχές σας, κύριε Σοφιανόπουλη, άλλα λεφτά δεν έχει. Βεβαίως τα λεφτά η χροπή τα χρειαζότανε, διότι έμπαινε συνεχώς μέσα, διότι το υλικό δημόσιο είναι καθυλωμένες στις τιμές. Τότε στο Αλγκόρ μας δίνανε μια δραχμή. Αν βάλετε τη μια δραχμή με τις 40 δραχμές που δώσαν στην Πολυεθνική σήμερα, είναι 4.000%. Και τίθεται το ερώτημα, τι υυξήθη 4.000% σε αυτά τα 20 χρόνια για να αυξηθεί και η τιμή του αλγών?
Εάν μας δίνανε τις μισές αναλογίες αυτών των τιμών, εμάς τότε, κύριε και κύριοι, σήμερα η χροπή, σας λέω υπευθύνως, θα απασχολούσε πάνω από 3 με 4 χιλιάδες ανθρώπους. Ήδη είχαμε φτάσει στους 1250 και εκατοντάδες επιστήμονες με εκατοντάδες εργαστήρια ερεύνης, και δεν θα είχαμε ανάγκη κανένα γερατά από τους έξω τους οποίους πάνε αυτοί οι αγράμματοι. Πρόκειται περί αγραμμάτων, ανευθύνων, ανεντίμων πολιτικάντιδων, και παρακαλώνε στο εξωτερικό να μας φέρουν δήθεν κάτι το οποίο μπορούσε κάλλιστα και όπως απέδειξε ότι μπορεί να φτιάξει ο Έλληνας σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, αγανακτή σας και εγώ τότε, είπα θα πάω να δω το διοικητή. Και εκλείσαμε ραντεβού, με παρεκάλεσα τον κύριο Κούμπα τότε και έκλεισε ένα ραντεβού με τον διοικητή τότε της Αθηνικής, τον κύριο Αγγελόπουλο. Αυτό έχει μείνει και λίγο έτσι, αν θέλετε, σαν ανέκδοτο γνωστό μέσα στην Εθνική Τράπεζα. Νομίζω το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, διότι είναι πολύ επίκαιρο σήμερα με όλα αυτά τα τραγελαφικά που συμβαίνουν και τις προδοσίες του κυρίου Σιμίτη και της κυρίας Βάσος. Τώρα, εάν είναι η κυρία Βάσο εν γνώση το πόσο προδίδεται ο τόπος, θα είναι η αρμοδία υπουργός, υπουργός ανάπτυξης. Δεν γνωρίζω. Αλλά το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Λοιπόν, την ώρα που πηγαίναμε και είχα γεμίσει μια τσάντα με διάφορα προϊόντα χροπή με ξεφτελιστικές αστείες τιμές, θα σας πω τώρα αμέσως, περνώντας το αυτοκίνητο από κάποιο σημείο εκεί πέρα από τη Σάδοδο, περνάγαμε από ένα μανάβικο και είδα αγκινάρες 20 δραχμές. Λέω το οδηγό, σταμάτα, σταμάτα. Πετάχτηκα έξω λοιπόν, πάω στο μανάβι, του λέω, δεν μου λες φίλε, του λέω 20 δραχμές τι, το κιλό ή αγκινάρα. Ποιο κιλό μου λέει κυρία, αγκινάρα. Μια αγκινάρα, του λέω 20 δραχμές, ναι μου λέει. Φέρε την αγκινάρα εδώ πέρα. Πήρα λοιπόν την αγκινάρα, κύριε κύριε, την έβαλα στην τσάντα και συνεχίσαμε. Και όταν πιάσαμε την κουβέντα με τον Αγγελόπουλο και με τον κύριο Κούμπα, του λέω, κύριε διοικητά, του λέω, εσείς είστε και κάποιοι είμαστε μεγαλομέτοχοι, λέω, η Εθνική Τράπεζα της Χροπή. Πρέπει να έρθετε να ενημερωθείτε ότι αυτές τις τιμές που μας έχει εγκρίνει το Υπουργείο εδώ και 15 χρόνια, σταθερές τιμές, 15 χρόνια, 20 χρόνια, δεν είναι δυνατόν η βιομηχανία να επιβιώσει, και πρέπει και εσείς που έχετε κάποια βαρύτητα να πείστε το Υπουργείο. Εγώ αφελής την εποχή εκείνη, πιστέψτε με, πίστευα ότι είναι θέμα βλακείας και ότι είναι θέμα, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι δεν ξέρανε. Τώρα έχω καταλάβει ότι τα πάντα ξέρανε απλώς ότι προδίδουν οργανωμένα τον τόπο. Υπουργός Εμπορίου, τότε ο κ. Βαρβιτσιώτης. Ακούσες, Γιαννάκη. Γιαννάκης, τόσος είσαι. Υπέρ των πολυεθνικών. Και έχω και τα γράμματα. Έχω γράμματα που στάστερνα και δεν απαντούσες. Και εσύ και η Παναγιωτόπουλε, άλλος εσύ. Θυμάσαι, κύριε Παναγιωτόπουλε, που είχες έρθει σπίτι μου και μου ζητούσες να σου δώσω στοιχεία να κάνεις επερώτηση στη Βουλή για τη βιομηχανία φαρμάκων. Και εν συνεχεία παρίστανες ότι ναι, κάπου με ξέρεις, λέει, κάπως έτσι, λέει, με διώξαν οι άλλοι, λέει, της οικογένειας, διότι κάτι τέτοιες αρλούμπες, τα λέγε στην Καβάλα. Αλλά έχουν η γνώση οι φύλακες, ο πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Λοιπόν, μου λέει ο Αγγελόπουλος, μα μου λέει, κύριε Σοφιανόπουλε, εμείς είμαστε τράπεζα και τα λοιπά. Λέω, κύριε καθηγητά, καθηγητής ήταν, από τους σοφούς της Ελλάδος, πρέπει να συνειδητοποιήσετε τι είναι αυτό που σας λέω, διότι όταν το καταλάβετε, τότε πιστεύω θα τη δράσετε διαφορετικά. Μα ξέρετε, λέει, πρέπει να δώσετε τις μετοχές, διότι αλλιώς πρέπει και η τράπεζα να είναι εξασφαλισμένη. Ανοίγω λοιπόν την τσάντα και το βγάλω την αγκινάρα. Λοιπόν, μόλις είδε την αγκινάρα ο Αγγελόπουλος, κοίταξε τον Κούμπα, σου λέει, εδώ πέρα τι είναι αυτά. Για φάρμακα μιλάμε και για βιομηχανίες. Και ο βιομήχανος μου βγάζει αγκινάρες. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Εγώ τον άφησα αρκετή έτσι ώρα να προβληματιστεί και εν συνεχεία του έβγαλα την τσάντα το Καλφοβίτ. Το Καλφοβίτ είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι για τα οστά, είναι φωσφορικό διασβέστιο με βιταμίνη D2 που βοηθάει πολύ στο μεταβολισμό και επικαλυμμένο με σοκολάτα για να έχει ωραία γεύση. Πρωτίστως είναι για τα παιδιά και για τα σεγγύους. Ήτανε, είναι και θα είναι ένα μοντέρνο φάρμακο, κυρίες και κύριοι, διότι τα κόκαλα του ανθρώπου δεν αλλάζουν. Ούτε οι βιταμίνες αλλάζουν, ούτε η φύση αλλάζει. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα στο φαρμακευτικό τομέα που θα είναι πάντοτε τα ίδια. Δεν υπάρχουν μοντέρνα φάρμακα. Υπάρχουν και μοντέρνα. Υπάρχουν ορισμένα που θα είναι πάντα μοντέρνα, διότι δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Γιατί που λέμε πάρε φάε φακές, γιατί έχουν σίδηρο. Λοιπόν, του βγάζω λοιπόν το Καλφοβίτ, ένα κουτί λιθογραφημένο, τσίγκινο, με 50 χάπια μέσα φάρμακα, Καλφοβίτ, σε ένα πλαστικό σακούλι, με θέρμο συγκόλληση, με κενό συσκευασία κτλ. Το λέω, το βλέπετε, του λέω, κύριε διοικητά, του λέω, αυτό λιανικός έχει 17 δραχμές στο φαρμακείο
Και η Αγκινάρα έχει 20. Καταλαβαίνετε, του λέω τώρα τι εννοώ. Ο Αγγελόπουλος λοιπόν έμεινε άγαλμα. Γύρισε στον Κούμπα, του λέει, μα λέει, είναι δυνατόν? Λέει ο Κούμπας, λέει, κύριε διοικητά, λέει, πράγματι, λέει, έτσι έχουν τα πράγματα. Και προσέξτε, του λέω, το 17 είναι λιανικός. Έξω το 30% που είναι του φαρμακοποιού, κάποιες 6 δραχμές, πάμε στο 12. Έξω το χαρτόσιμο, το φάρμακο υπαϊλώσιμο, το ιατρόσιμο και το φόρο κύκλου εργασιών, που ήταν 10% και 3,6% το χαρτόσιμο και άλλο, έβγαινε μια σούμα γύρω στο 14-15%, 15%, 15% στο 12%, άλλες 1,82 δραχμές, πιάσαμε τις 10. Τώρα από τις 10 αυτό δεν πέφτει τον ουρανό, το λέω, κύριε διοικητά, το φάρμακο. Θέλει τα εργατικά, θέλει τις πόρτες ύλες, θέλει την ενέργεια, θέλει. Και του απέδειξα ότι η εταιρεία εζημίωνε τουλάχιστον 20 δραχμές την εποχή εκείνη από κάθε κουτί, που ήταν υποχρεωμένο όμως να παράγει, γι' αυτό και ήταν αυτές οι τρομερές ζημίες. Και του λέω, είναι αδιανόητο μια αγκινάρα να έχει 20 δραχμές λιανική τιμή και ένα φάρμακο, μια ανακουτή φάρμακα να έχει 17. Αυτά έφτιαξες, κύριε Γιαννάκη Βαρβιτσιώτη, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ, κύριε Παναγιωτόπουλε, και να μην κάνετε το κορόιδο. Εσύ δε, κύριε Λαμπράκη, που υποτίθεται ενημερώνεις το ελληνικό λαό, αυτά έπρεπε να βγάλεις πρωτοσέλιδα, να ενημερωθεί ο κόσμος να μην τους ξαναψηφίσει ποτέ. Αλλά όχι μόνο να μην τους ξαναψηφίσει, αλλά να τους κρεμάσει σε καμιά γωνία, αν τολμήσουν να εμφανιστούν στον δρόμο και να ζητήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Αλλά ο Σοκράτης, κυρίες και κύριοι, λέει, η άγνοια είναι το κακό και ο κόσμος δεν γνωρίζει. Θα σας παρακαλέσω να μην μου κάνετε τηλέφωνο, να μην δεχθώ τηλέφωνο, διότι είναι λίγος ο χρόνος. Θέλω να ολοκληρώσω τον κύκλο με το τρίτο έγκλημα του κύριου Σιμίτη και της κυβερνήσεως Σιμίτη σήμερα. Όλοι είσαστε συνυπεύθυνοι. Και έτσι ο Αγγελόπουλος τότε δέχθη να μην δοθούν οι μετοχές και τα λοιπά, αλλά ουσιαστικά τίποτα δεν έγινε, διότι το ελληνικό κράτος είναι ανθεληνικό. Το τρίτο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα αποδεικτικών στοιχείων πόσο οργανωμένα το ελληνικό κράτος διαλύει την ελληνική βιομηχανία, είναι η πειραϊκή όρη χαλκουργία. Αυτή η ωραιοτάτη ελληνική βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας ήταν η βιομηχανία η οποία μεταξύ όλων των άλλων έφτιανε και τους μετρητάς του νερού. Και ήταν μεταλλική, ήταν χάλκινη, ήταν ωραιότατη, δουλεύουν επί δεκαετίες στην Ελλάδα χωρίς κανένα πρόβλημα. Με φλωτέρ έπρεπε να περάσει πρώτα το νερό και όχι ο αέρας, θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ, όπου το φλωτέρ σηκωνόταν με το νερό, τότε κομπλάριζε το γραναζάκι και τότε άρχισε το ρολόι να γράφει. Ενώ τα σημερινά ρολόγια, κυρίες και κύριοι, αυτή η απάτη της εταιρείας υδάτων, είναι ότι δεν έχουν φλωτέρ, είναι πλαστικά, είναι εισαγόμενα από τη Γερμανία και ολούθα, θα σας πω αμέσως τι κομπίνα γίνεται εις βάρος του τόπου. Προδοσία, εγώ τη λέω προδοσία, οι κομπίνες οι οποίες γίνονται εντός της Ελλάδος δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά οι κομπίνες που γίνονται εκτός της Ελλάδος, δηλαδή που φεύγει το συνάλλαγμα και κλείνει οι ελληνικές επιχειρήσεις και μένουν οι άνθρωποι άνεργοι, αυτό εγώ το ονομάζω προδοσία. Και εσείς, κύριοι διευθυντές της εταιρείας υδάτων, προδίδετε αυτή τη στιγμή τον τόπο. Ναι, εγώ σας λέω προδότας και εάν θέλετε, ευχαρίστως θα μου κάνετε μία μήνυση. Μακάρι να μου την κάνετε, διότι όταν θα πάμε στα δικαστήρια, τότε εσείς θα καταλήξετε φυλακή και θα σωθεί η βιομηχανία, αυτή η ωραιοτάτη βιομηχανία, η οποία απασχολούσε 300 τόσους ανθρώπους, τώρα απασχολεί κάποιους 180, και σε λίγο εσείς με την πολιτική αυτή θα την κλείσετε και αυτή έτσι όπως πάτε. Και έχω εδώ τρία χαρτιά, κύριε Χίλ. Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε. Όταν προκηρύχθησαν οι διαγωνισμοί για να προμηθευτεί η εταιρεία υδάτων, πάλι ρολόγια, τι κάνανε? Ζητήσανε, παρόλο που δεν υπήρχε λόγος ούτε υποχρέωση από κανένα νόμο και από καμία κοινή αγορά, ένα πιστοποιητικό καταλληλότητος. Ενεφανίστηκε λοιπόν μια γερμανική βιομηχανία, η οποία ενεφάνισε ένα πιστοποιητικό καταλληλότητος ψεύτικο. Είχε γίνει πλαστογραφία. Και εσύ, κύριε εισαγγελέα, που ανέλαβες την υπόθεση, δεν το έλαβες αυτό υπόψη σου καθόλου. Και διερωτώ με γιατί. Και ενώ όλοι, όπως έχω επαναλάβει, λένε εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Διότι δεν είναι δυνατόν ένας εισαγγελέας να παίρνει ένα χαρτί στα χέρια του, από το οποίο ξεκάθαρα προκύπτει ότι ή το ψευδής ο ισχυρισμός
ότι αυτή η γερμανική βιομηχανία είχε πιστοποιητικό καταλότος του μετρητού, του υδρομετρητού, διότι εδώ έχω το έγγραφο του ιδίου του κρατικού εργαστηρίου της Γερμανίας που λέει ότι πιστοποιητικό γι' αυτό το ρολόι δεν είχε η εν λόγω βιομηχανία. Εσύ κύριε Σκελέ, αυτά τα πέταξε στη σκουπίδια και έβγαλες πόρισμα ότι όλα έχουν καλώς και οι κύριοι της ΕΙΔΑΠ είναι αθώες περιστερές. Τι κάνανε λοιπόν? Με αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο δεν ήσαν υποχρεωμένοι να ζητήσουν, το οποίο βεβαίως δεν μπορούσε να έχει η ελληνική βιομηχανία, διότι πού να το βρει αυτό το πιστοποιητικό, το ανύπαρκτο και άνευ ουδεμίας υποχρεώσεως να το έχει, εν αντιθέσει θα δείτε τι λέει εδώ πέρα το Υπουργείο Εμπορίου, που είναι ο βασικός, ας πούμε, οργανισμός καρτικός υπεύθυνος για τα προμηθείας της χώρας σε όλους τους τομείς, έβγαλαν εκτός την ελληνική βιομηχανία και, καθώς καταλαβαίνετε, αυτό της δημιούργησε δισεκατομμύρια ζημιές, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση από ό,τι έχω μάθει και έχω ερευνήσει. Δεν θα το αφήσω έτσι αυτό. Αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος, να με συγχωρήσετε, αλλά υπάρχει κάποιος κύριος Νικολαίδης που είναι υπεύθυνος εκεί στην εταιρεία υδάτων. Κύριε Νικολαίδη, εγώ θα σε επισκεφτώ. Διότι θα σε επισκεφτώ όχι μόνο σαν Σωτήρης Οφιανόπουλος, αλλά θα σε επισκεφτώ σαν αρχηγός κόμματος πολιτικού. Και έχω το δικαίωμα και από το Σύνταγμα και από τον νόμο να σου ζητήσω εξηγήσεις γιατί πράττεις εις βάρος του τόπου. Και έχω εδώ, κυρίες και κύριοι, τα εξής πάρα πολύ απλά. Έγγραφο. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείου Εμπορίου προς την ΕΙΔΑΠ σε απάντηση των αποτάδε και τάδε επιστολών της Πειραιακής Ορυχαλκουργίας και ειδικότερα επί της ζητουμένης διευκρινήσεως για την δυνατότητα συμμετοχής της σε διεθνείς διαγωνισμούς της ΕΙΔΑΠ για προμήθεια υδρομετρητών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα. Στους παραπάνω διαγωνισμούς πρέπει να γίνονται δεκτοί οι υδρομετρητές εγχώριας κατασκευής ή προελεύσεως εξωτερικού που είναι εφοδιασμένοι με έγκριση κυκλοφορίας του Υπουργείου Εμπορίου κατά την ισχύουσα νομοθεσία, στην οποία αναφέρονται και οι προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης αυτής. Αυτό γίνεται δεκτό και με το αριθμό ΤΑΔ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας που εκδόθηκε μετά από συνεννόηση μαζί μας. Είναι συνεπώς προφανές ότι με το αριθμό ΤΑΔ έγγραφό μας είναι προϊόν παραδρομής ως προς τη φράση από την κειμένη νομοθεσία που διέπει τα μετρικά όργανα που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Δεν επιτρέπεται η χρήση μετρητών ψυχρού ύδατος που δεν έχουν έγκριση τύπου ΕΟΚ και δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι κύριε ΕΙΔΑΠ, αυτά τα οποία λες δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη και ότι πρέπει να δέχεσαι τους Έλληνες κατασκευαστάς. Υπάρχει άλλο έγγραφο εδώ πέρα, 21 του 1993, προμήθεια υδρομετρητών, Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείου Βιομηχανίας, με αφορμή την 19-1 υπόμνημα της Πειραιακής Ορυχαλκουργίας, που αφορά την προμήθεια υδρομετρητών υπό την υπηρεσία, σας θέλουμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας επί του θέματος αυτού και ειδικότερα. Η οδηγία ΤΑΔΕ της ΕΟΚ προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν για λόγους που αφορούν τις μετρολογικές τους ιδιότητες στη διάθεση στην αγορά υδρομετρητών εφοδιασμένων με σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ. Δεδομένου όμως ότι η ονωτέρω οδηγία δεν είναι υποχρεωτική σε εφαρμογή, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα σύμφωνα με το άρθρο 36 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να δέχονται δια διάθεση στην αγορά τους υδρομετρητές που είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με εθνικούς κανόνες και κυκλοφορούν νομίμως στη χώρα κατασκευής τους. Πράγμα το οποίο συμβαίνει με την Πειραιακή Ορυχαλκουργία κύριε της ΕΙΔΑΠ και αυτό το παραμύθι το οποίο κάνατε εις βάρος της Ελλάδος θα το πληρώσετε, προσέξτε πολύ ακριβά, θα καταλήξετε φυλακή εάν βρεθεί ο κατάλληλος εισαγγελέας. Για τη χώρα μας εθνικές διατάξεις είναι αυτές του Υπουργείου Εμπορίου που αφορούν την υποχρέωση λήψεως αδείας κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο προϊόν. Ύστερα από τα ανωτέρω, αναφερθέντα, πιστεύουμε ότι κατά την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού προμηθείας υδρομετρητών θα πρέπει να γίνονται δεκτοί και εγχωρίως κατασκευαζόμενοι υδρομετρητές, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με άδεια κυκλοφορίας του Υπουργείου Εμπορίου, την οποία και έχει η Πειραιακή Ορυχαλκουργία. Και καθώς καταλαβαίνετε, υπάρχει και τρίτο γράμμα εδώ πέρα, το οποίο ξεκάθαρα λέει, να μην το διαβάσω όλο, άλλωστε, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στη χώρα μας για τη χορήγησή του, αυτού του βεβαιωτικού. Τώρα έρχομαι σε εσάς, κύριοι καθηγητές του Πολυτεχνείου. Μα δεν μου λέτε, δεν ντρεπόσαστε. Είναι δυνατόν να λέμε, ακούστε κυρίες, το Θεό που πιστεύετε κυρίες και κύριοι.
Έχουμε το Υπουργείο εδώ, Ελληνική Δημοκρατία, και τι λέει. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή στη χώρα μας για τη χορήγηση ενός πιστοποιητικού. Τι? Ότι ο υδρομετρητής δουλεύει σωστά. Έχουμε πολυτεχνία, έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε ΚΑΤΕ και δεν φρόντισε ένας από αυτούς τους αργόσχολους. Δυστυχώς, κύριε καθηγητέ του Πολυτεχνείου, σας πιάνει και εσάς η μπάλα, διότι αυτά τα παραμύθια που ξέρετε τις αμπελοφιλοσοφίες, έλεγε και ο Ζήρ και ο Μπίσμαρκ, Ζήμπεν, Προφεσόρεν, Φάτρελαν, Φερλόρεν, να τα αφήσετε. Και ξέρω καλώς ότι υπάρχει εργοστάσιο το οποίο έχει εργαστήριο, το οποίο σας το χαρίζει στο Πολυτεχνείο, για να μπορείτε να εκδώσετε εσείς οι κύριοι καθηγητάδες, έστω σαν Πολυτεχνείο, ένα πιστοποιητικό ότι ο υδρομετρητής αυτός είναι σωστός. Είναι δυνατόν η έδρα της υδραυλικής να μην είναι η θέση να ελέγξει ένα υδρομετρητή κατά πόσο να γράφει σωστά ή όχι? Να βάλετε δηλαδή μία αντλία να ξέρετε την παροχή της από προηγούμενη μέτρηση, έστω σε ένα γκουβά μέσα λεπτομερός, και να το βάλετε να δουλεύει ένα μήνα εκεί πέρα και να δείτε τι θα γράψει ο μετρητής και να πείτε ναι, σφραγίδα και υπογραφή του καθηγητού και του Πολυτεχνείου, αυτός ο υδρομετρητής είναι σωστός. Καταλαβαίνετε το κατάντημα αυτού της χώρας, κυρίες και κύριοι, ότι με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα πιστοποιητικό στην Ελλάδα, παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει από την εντολή της κοινής αγοράς, όπως ακούσατε, προμηθευόμαστε ξένα ρολόγια, ψεύτικα πλαστικά, τα οποία δουλεύουν με αέρα. Δεν έχουν φλωτέρ, είναι πολύ φτηνά. Και από ό,τι έμαθα δεν είναι καν γερμανικά, είναι στην Τσεχοσλοβακία φτιαγμένα και πάνε στη Γερμανία με αλλαγμένα πιστοποιητικά και χιλιαδιό. Αυτό δεν το λέω με τα βεβαιότητα, έτσι άκουσα. Αλλά οπωσδήποτε ας πούμε γερμανικά, όπου αφού δεν έχουν το φλωτέρ, όταν το κύκλωμα μείνει από νερό και έρχεται το νερό, τότε πιέζει τον αέρα που είναι μέσα, δεν είναι αεροστεγή αυτά τα συστήματα, και τότε ο υδρομετρητής αυτός με τον αέρα γράφει, παίρνει χιλιάδες στροφές και γράφει αυτά τα ατέλειωτα κυβικά που βλέπετε καμιά φορά που διαμαρτύρεται ο κόσμος, διότι ακριβώς δεν είναι το υδρόμετρο αυτό το οποίο είναι εφοδιασμένη η χώρα από την Πειραϊκή Ορυχαλουργία. Έχουν προμηθευτεί η εταιρεία υδάτων μέχρι στιγμής, θα έλεγα, εκατομμύρια υδρομετρητάς, οι οποίοι δουλεύουν τώρα επί δεκάδες χρόνια. Και το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι αν έχουμε την πρακτική απόδειξη ότι αυτοί οι υδρομετρητές δουλεύουν σωστά, με τυπικότητες και αρλουμπολογίες, με ένα ολόκληρο πολυτεχνείο και ένα ολόκληρο κράτος, με υπηρεσίες, τεχνικούς και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, δεν μπορούμε, λέει, να πιστοποιήσουμε ότι η εταιρεία κάνει καλά ρολόγια, και έτσι τα φέρνουμε από το εξωτερικό, κλείνουμε μια ελληνική βιομηχανία και ο χορός καλά κρατεί. Εάν και αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι προδοσία οργανωμένη, τότε ήθελα να ξέρω τι είναι. Και παρακάτω το ίδιο γράμμα λέει, μετά τα παραπάνω και προκειμένου να πάυσει η δυσμενής μεταχείριση εις βάρος εγχώριας βιομηχανίας, σας παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητος να συντομεύσετε τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας όπως η ενδιαφερομένη εταιρεία έχει ζητήσει και προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Να γίνει κάθε ενδεικνυωμένη κατά την κρίση σας ενέργεια προς την ΕΙΔΑΠ, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι υποχρεωτική η έγκριση τύπου ΕΟΚ για τους υδρομετρητές, η δε αιμονή της στην εν λόγω απέτηση, εκτός του ότι δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στην εγχώρια παραγωγή, είναι αυτόχρημα υπερβολική. Σαν στόχος της είναι η κατοχύρωση της ποιότητας των υδρομετρητών, αφού η ίδια η ΕΔΑΠ έχει προμηθευτεί κατά το παρελθόν από την ελόγω εταιρεία σημαντικές ποσότητες. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενεργείας, λέει το Υπουργείο εδώ, κύριοι της ΕΙΔΑΠ, βάλετε κατά της ελληνικής βιομηχανίας. Χαρτί του Υπουργείου. Εσείς, κύριοι εισαγγελείς, πού είσαστε να πιάσετε τους προδότες και τους πράκτορας? Εμένα περιμένετε. Πολυτεχνείο λοιπόν, Υπουργεία πάσης φύσεως, είναι ανήμπορα μπροστά στο κόλλημα. Ναι, θα φάμε ένα λεπτό ακόμα, δεν χάλασε ο κόσμο. Στο κόλλημα στυλώσαν τα ποδάρια οι κύριοι της ΕΙΔΑΠ και ήθελα να ξέρω γιατί τα στυλώσαν τα ποδάρια. Αυτό να το βγάλετε μόνοι σας, και προμηθεύονται ξένα ρολόγια και κλείνουν μια ελληνική βιομηχανία. Έχουμε αποδείξεις εις βάρος της βιομηχανίας ελληνικής με το θέμα της χροπή. Προδίδεται, κύριε Σημίδη. Έχουμε το βήμα της Κυριακής για τη Χαλιβουργία. Προδίδεται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ,
πως κλείσατε και τη χαλιβουργική με τους νόμους, διατάξους, τόκους, τόκων και όλα αυτά τα παραμύθια. Έχουμε τις αποδείξεις με τα ίδια σας τα χαρτιά, κύριοι αυτού του κράτους που κυβερνάτε, κλείνετε άλλη μία βιομηχανία. Εγώ, κυρίες και κύριοι, σας απέδειξα ότι πρόκειται περί πρακτόρων και προδοτών. Λυπούμε που το λέω, αυτή είναι η αλήθεια. Φίλος Πλάτων, φίλος Σωκράτης, φιλτέρα δα πάντων αλήθεια. Εγώ θα τη λέω συνεχώς, όποτε μπορώ να την αποδείξω. Και με αυτά, λυπούμε που δεν δέχτηκα τηλέφωνα. Μέχρι την ερχομένη Παρασκευή, τα μαντάτα είναι άσχημα. Καλή νύχτα.